Να καλησπερίσουμε την κυρία Ευαγγελία Καλλινίκου, Δήμαρχο Γάβδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, γιατί η αλήθεια είναι και θέλω να ξεκινήσω από αυτό και νομίζω ότι πολλοί θα σας το έχουν θέσει, ότι η Γάβδος, εκτός από ένα πανέμορφο μέρος, έχει περίπου, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, περίπου 200 ψηφοφόρους, λιγότερους από 80 μόνιμους κατοίκους και έχει 3 υποψηφίους ή 4 για τις δημοτικές εκλογές. 3. Τρεις λοιπόν, κάποιες πληροφορίες υπήρχαν ότι ενδεχόμενος να είστε και 4. 3 υποψήφοι λοιπόν για τον δημαρχιακό θόκο της Γάβδου. Είναι κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε σε αυτό και θέλω και το δικό σας σχόλιο. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω σχόλιο. Κάθε ένας πάνω σε αυτό. Κάθε ένας έχει τις ιδέες του για το νησί, φαντάζεται ότι μπορεί να προσφέρει κάποια πράγματα, έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει την θέση του του μια δημάρχου. Θέση στην αυτοδιοίκηση. Φαντάζομαι όμως, και αυτό το λέω έτσι γιατί θα περάσουμε και σε άλλα ζητήματα, φαντάζομαι όμως ότι σε μια έτσι πιο περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή, ο αυτοδιοικητικός αγώνας με 3 υποψήφιους μέσα σε τόσο μικρή λίστα ψηφοφόρων, σίγουρα έχει άλλα χαρακτηριστικά από ένα δήμο όπως είναι το Ηρακλείου, που οι ψηφοφόροι και οι υποψήφοι χάνονται μεταξύ τους. Σαφώς και έχει, και αξίζει να σημειωθεί ότι από ό,τι ακούω, γιατί φυσικά δεν έχει κατατεθεί και τίποτα, δεν έχω στα χέρια μου κάτι, από ό,τι ακούω όμως, υπάρχουν από την ίδια οικογένεια υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι και στους 3 συνδυασμούς. Ναι, μου ακούγεται λογικό. Δεν μας ακούγεται παράλογο. Η κυρία Καλλινίκου, εσείς διεκδικείτε εκ νέου τον Δήμο Γάβδου, είστε επικεφαλής της παράταξης, η οποία φέρει ποιο όνομα? Αλληλέγγυοι πολίτες Γάβδου είναι η παράταξη που είχαμε και με αυτήν θα μείνουμε, νομίζω. Θέλω να σας... Ναι, πείτε μου. Πέστε μου. Θέλω να σας ζητήσω διάφορα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά με την Γάβδο και την καθημερινότητα. Θέλω όμως ένα πρώτο σχόλιο, γιατί βλέπω ότι ένας υποψήφιος δήμαρχος, το διαβάζω σήμερα στο neakrete.gr, ο κύριος Τσιγωνάκης κατέθεσε έσταση σε 20 πολίτες της Γάβδου ώστε να μην ψηφίσουν εκεί. Αμφισβητεί μια μεταδημότευση που ενδεχομένως έγινε? Αμφισβητεί 20 μεταδημοτεύσεις που έχουν γίνει. Όπως λέει ο νόμος, έχει δικαίωμα οποιοδήποτε πολίτης ή δημοτικός υποψήφιος, δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, μπορεί να καταθέσει στο δήμαρχο ένσταση. Μπορούν οι άνθρωποι για τους οποίους έχει κατατεθεί ένσταση να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους στην ένσταση και στη συνέχεια ο δήμαρχος καλείται να προσκομίσει τον φάκελο στο πρωτοδικείο, όπου και θα πάρθει η απόφαση αν υπάρχει λόγος διαγραφής τους ή όχι. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα ζητήματα της Γάβδου και της καθημερινότητας. Γνωρίζω, γιατί συνομιλούσα και με την Βίκη την Παπαδογιαννάκη, την καλή συνάδελφο από τα Χανιά, έτσι για να έχω και μια πιο συγκεκριμένη εικόνα, μιας και η ίδια ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ στα Χανιά, ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό που λέμε διαχείριση απορριμμάτων στην Γάβδο. Είναι για σας μια δύσκολη καθημερινότητα η διαχείριση των απορριμμάτων? Δώστε μας λίγο την εικόνα για να καταλάβει ο κόσμος κάτι που ενδεχομένως σε άλλους να φαίνεται αυτονόητο. Καταρχήν να σας πω ότι ξεκίνησε το 2015 αυτή η ιστορία, 14-15, όταν ήρθε η οδηγία να κλείσουν όλοι οι χαδά στην Ελλάδα. Το πρόστιμο για τη Γάβδο ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ήταν δυσβάσταχτο, το οποίο έπρεπε να επομισθούν οι κάτοικοι σύμφωνα με τον Καλλικράτη. Δηλαδή ο Δήμος έπρεπε να ζητήσει τα χρήματα του προστίμου από τους δημότες. Αυτό, όπως μπορείτε να φανταστείτε, έκλεινε κυριολεκτικά το νησί. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να κάνω κάτι τέτοιο. Η Γάβδος βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, όπως τα περισσότερα νησιά στην Ελλάδα, χωρίς κανέναν υπάλληλο, χωρίς υπηρεσία καθαριότητας, χωρίς χρήματα που θα μπορούσε να προβλέψει τον προϋπολογισμό της για την καθαριότητα, γιατί ο νόμος απαιτούσε απόλυτο ισοσχελισμό των ανταποδοτικών τελών.
Έτσι βρεθήκαμε σε μια πάρα πολύ... Α, και φυσικά, παρότι άλλοτε εγώ, άλλοτε ο Αντιδήμαρχος κάναμε την αποκομιδή των απορριμμάτων για να μην συσσωρεύονται, είχαμε την δυσκολία της μεταφοράς, δηλαδή απαγορευόταν η μεταφορά των απορριμμάτων με τα επιβατικά πλοία. Οπότε ξαφνικά βρεθήκαμε συσσωρευμένοι με πολύ μεγάλο όγκο απορριμμάτων. Ήταν 2015, δεν θα την ξεχάσω αυτή τη χρονιά, ήταν απελπισία πραγματικά στη Γάβδο. Αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε, για να μην είναι όλο το νησί σε μια άθλια κατάσταση, αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε τα απορρίμματα σε ένα ιδιωτικό χωράφι και ζητήσαμε τη βοήθεια της ΔΕΔΙΣΑ, του Υπουργείου, ώστε να μπορέσουμε να απομακρύνουμε τα απορρίμματα. Είχαμε την συμπαράσταση της ΔΕΔΙΣΑ σε ένα βαθμό, όμως και η ΔΕΔΙΣΑ δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της Γάβδο. Οπότε απευθύνθηκα στο Υπουργείο μετά από πάρα πολλές οχλήσεις και σχεδόν την εγκατάστασή μου, θα έλεγα, στο Υπουργείο, για να αλλάξει η νομοθεσία, δηλαδή να επιτρέψει, να μας επιτρέψει από ιδίους πόρους να χρηματοδοτήσουμε την υπηρεσία της καθαριότητας. Ναι. Αυτό έγινε με το Πολυνομοσχέδιο του 2017. Και ξεκινήσαμε σιγά σιγά, προσλάβαμε πέρυσι για πρώτη φορά υπάλληλο στην καθαριότητα. Φέτο έχουμε στείλει στον ΑΣΕΠ για πρόσληψη οδηγού και υπαλλήλου για το απορριμματοφόρο για πρώτη φορά. Τροποποιήσαμε τον οργανισμό, διεκδικήσαμε τα χρήματα από το Υπουργείο και τα πήραμε ώστε να μπορούμε να τροποποιήσουμε τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου και πλέον εγκρίθηκε ο οργανισμός μας και πλέον με την επόμενη σειρά προσλήψεων που θα ανακοινώσει το Υπουργείο θα έχουμε 4 μόνιμες οργανικές θέσεις, 2 διοικητικούς και 2 άτομα στην καθαριότητα. Αυτό όπως μπορείτε δεν έδειξε να, βέβαια και γρήγορα αντανακλαστικά το Υπουργείο για μια υπόθεση η οποία από το 2015 σας είχε προβληματίσει και την τρέχατε κι εσείς όπως είπατε. Δεν δείξαν γρήγορα αντανακλαστικά νομίζω. Ακριβώς. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Ο Δήμος με δικούς του πόρους έφτιαξε σταθμό μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων. Πέρυσι μπορέσαμε και χρηματοδοτήσαμε και φέτος, σήμερα για την ακρίβεια, υπογράψαμε σύμβαση με άνθρωπο που έχει ένα αντίστοιχη άδεια να μπορεί να μεταφέρει σύμμικτα και ξεκινάει η μεταφορά, έχουν από το 2015 να φανταστείτε, είχαν φύγει όλος ο συσσωρευμένος, ο αποθηκευμένος θα τον έλεγα όγκος, από την μία περιοχή και έχουν μείνει περίπου 8 φορτηγά ακόμα, τα οποία υπογράψαμε σήμερα την νέα σύμβαση του 2019 και από βδομάδα καιρού επιτρέποντος θα μπορέσουν να μεταφερθούν και να καθαρίσει πια οριστικά το νησί. Επίσης με τις 8 μήνες θέσεις του ΕΣΠΑ γίνεται και η σάρωση ακόμα και τα πιο ψηλά πλαστικά και σκουπιδάκια που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές να υπογραμμίσω, δηλαδή ήταν όλο το νησί. Όπως και φέτο το καλοκαίρι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα διότι τα απορρίμματα γινόταν η αποκομιδή, πήγαιναν στα κοντέινερ και απομακρύνονταν μια φορά την εβδομάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα απορρίμματα και η διαχείρισή τους είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και για εσάς που αντιμετωπίζετε έτσι ένα πολύ μεγάλο τουριστικό ρεύμα τους θερινούς μήνες, αλλά και τώρα νομίζω ότι και για το Πάσχα επιλέγουν πολύ την Γάβδο. Έτσι είναι. Δείχνει ότι έχει αρκετές κρατήσεις για το Πάσχα. Ελπίζω ο καιρός να είναι ευνοϊκός, γιατί φέτο ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Γάβδο με τους καιρούς και τα απαγορευτικά. Δηλαδή είχαμε ζημιές στο οδικό δίκτυο με τις
καιρικές συνθήκες και δυσκολευόταν, δεν γινόταν δρομολόγιος να μπορέσει να έρθει ένα γκρέιντερ να καθαρίσει τους δρόμους για να είναι προσβάσιμος έστω ο δρόμος για το υλικοδρόμιο και τις κτηνοτροφικές μονάδες ή τα αντλιοστάσια. Ήταν δύσκολο φέτος. Λέτε για τις ζημιές και για το πόσο δύσκολα λοιπόν ήταν από τις καταστροφές τις οποίες υπέστη Γάβδος από την κακοκαιρία. Τι γίνεται όμως με την στελέχωση του Δήμου, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πρώτοι αντιδρούν? Έχω κάνει έτσι αν θέλετε και την έρευνά μου, η οποία λέει ότι κι εσείς ίδια εκτελείτε χρέη υπαλλήλου του Δήμου, που θα έπρεπε μάλλον να υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι παραπάνω και δεν υπάρχουν. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο υπηρετεί ένας υπάλληλος αορίστου χρόνου που είναι γραμματιακή υποστήριξη επί της ουσίας και εξυπηρετεί τους πολίτες. Την αποκομιδή, σας είπα, όταν δεν υπάρχει κάποια σύμβαση, την κάνω άλλοτε εγώ και άλλοτε ο αντιδήμαρχος. Την υδρονομέα επίσης, όταν είμαι εγώ στο νησί, κάνω εγώ, όταν λείπω, κάνει ο αντιδήμαρχος. Κάνετε και αποκομιδή απορριμμάτων, κάνετε και τον υδρονομέα, κύριε Δήμαρχε. Και υδρονομέας, βέβαια. Βέβαια, δεν θα αφήσεις τον... Είσαι υποχρεωμένος, είναι ευθύνη σου και αν είσαι υπεύθυνος πρέπει να φροντίσεις νόμιμα να κάνεις όλες τις διαδικασίες και να μην στερηθεί ο πολίτης το παραμικρό. Θα ήταν λύση το να δοθούν κίνητρα για να έρθουν υπάλληλοι στην δόθηκαν ακριτική μας κίνητρα, δόθηκαν τα κίνητρα, υπάρχει, το πρόβλημα είναι ότι επειδή ο Δήμος δεν είχε οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας το 2010 και το 2011 όταν συστάθηκε ο Δήμος Γάβδου, ήταν το 60% η περικοπή των πόρων των Δήμων, ώστε τα χρήματα δεν προέβλεπαν, δεν μας επέτρεπαν να προβλέψουμε θέσεις εργασίας. Έτσι είχαμε έναν οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας που προέβλεπε μία θέση διοικητικού, όλοι και όλοι, την οποία κατήχε ο άνθρωπος που στη συνέχεια καταδικάστηκε και έτσι βρεθήκαμε χωρίς κανέναν υπάλληλο. Για πάρα πολλά... Τα ακριβώς, το απόλυτα μηδέν. Για πάρα πολύ καιρό έκανα και τον γραμματέα. Έγραφα τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Τότε που ήμουν αντιδήμαρχος έκανα τα πάντα. Εξυπηρετούσα τους πολίτες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Και υπήρχε φυσικά και η αλληλεγγύη από τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι ακόμα και σήμερα πρέπει να πω ότι συμπαραστέκονται όσο μπορούν και βοηθάνε όσο γίνεται. Έρχονται και οι κάτοικοι του νησιού λοιπόν, γιατί οικειοθελώς εκεί... και βοηθούν, είτε είναι ακριβώς, γραμματιακή υποστήριξη, είτε είναι αποκομιδή απορριμμάτων. Στη γραμματιακή υποστήριξη όχι, αλλά στην αποκομιδή ή στην διανομή του νερού, ναι. Αυτά νομίζω τώρα ότι αν δεν τα ακούει το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα ακούει. Το Υπουργείο, να σας πω, τα άκουσε επιτέλους, μας έδωσε τους πόρους για να τροποποιήσουμε τον οργανισμό. Εγκρίθηκε πριν ένα μήνα ο οργανισμός μας, οπότε σε λίγο καιρό μετά τις εκλογές που θα γίνουν προσλήψεις, γιατί λόγω εκλογών τώρα δεν έχουν απαγορευτεί. Ακριβώς. Αυτό που με η νέα δημοτική αρχή θα έχει 4 προσλήψεις, 2 διοικητικούς ώστε να μπορεί να έχει τη δική της οικονομική υπηρεσία και φυσικά υπηρεσία καθαριότητας με έναν οδηγό και έναν εργάτη. Έχει μόνιμες θέσεις, δικαίωμα έτσι. Για έναν... Μόνιμες θέσεις είναι αυτές. Νομίζω ότι δεν θα μείνουν κενές. Είμαι σίγουρη, ο κόσμος πολύς ζητάει μία μόνιμη θέση εργασίας. Επίσης, πάλι με νομοσχέδιο, ο Δήμος δύναται να καλύψει την διαμονή των υπαλλήλων. Εμείς το έχουμε ήδη κάνει και
στο Δημογάβδο, όποιος έρχεται να δουλέψει, είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι υπάλληλος στη ΔΕΗ, φιλοξενείται, είτε είναι υπάλληλος του Δήμου, φιλοξενείται από τους δημοτικούς ξενώνες. Στην αρχή του σχολικού έτους, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Καλλινίκου, είχαμε πρόβλημα και με το δάσκαλο, τη δασκάλα του σχολείου. Δηλαδή, δεν υπήρχε, υπήρξε κάποια... υπήρξε ένα πρόβλημα το οποίο κακώς πήρε τη διάσταση που πήρε, αν θέλετε. Η κοπέλα ήρθε, δεν της άρεσε, έφυγε. Ήταν δύσκολο αυτό για μας. Σεβαστό, όσο δύσκολο και αν είναι για τους κατοίκους, είναι σεβαστό όμως για τον δάσκαλο και για την δασκάλα. Βέβαια. Ναι, ασφαλώς. Δεν θα πω κάτι τέτοιο. Ήταν δικαίωμά της. Δεν τη διώξαμε εμείς, θέλω να πω, ούτε η συμπεριφορά των κατοίκων. Πόσοι μαθητές υπάρχουν τώρα στο δημοτικό σχολείο, πόσοι μαθητές υπάρχουν στη Γάβδο? Τρεις. Ωραία. Τρεις. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θέλουμε και εμείς πολύ ως εκπομπή να βρεθούμε στην Γάβδο και να κάνουμε την δικιά μας καταγραφή. Γνωρίζω βέβαια ότι η Κρήτη TV έχει κάνει αφιερώματα στην Γάβδο και έχουμε δείξει πολύ όμορφες εικόνες από το ακριτικό νησί. Για όσους από εμάς, και το ομολογώ τώρα, Δήμαρχε, το ομολογώ, δεν έχω έρθει ακόμα, θα έρθω όμως φέτος. Να σας ξεναγήσουμε. Θα ήθελα να προσθέσω, δεν ξέρω αν έχουμε βεβαίως, χρόνο. Βεβαίως. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα που γίνονται πρόσφατα, που γίνεται τώρα τελευταίο χρόνο και αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη βιωσιμότητα του νησιού. Είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε ξεκινήσει ύστερα από αίτημα δικό μου στην Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, όπου είναι μια εταιρεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η οποία στην ουσία έχει ένα τμήμα που υποστηρίζει τα μικρά νησιά. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν τη δημιουργία ενός μοντέλου βιωσιμότητας για τη Γάβδο με συμμετοχικές διαδικασίες, δηλαδή σχεδιαστής δεν είναι κάποιος μελετητής ο οποίος σε μια δημοπρασία πήρε το αναπτυξιακό της Γάβδου και τοποθετεί την άποψή του, αλλά σχεδιαστές είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι, όπου βρισκόμαστε σε εργαστήρια μαζί με ειδικούς, καθόμαστε στα θρανία και σχεδιάζουμε, συζητάμε μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες στο τι και πώς οραματιζόμαστε το νησί. Ξέρετε, νομίζω ότι οι ίδιοι κάτοικοι είστε εσείς που ξέρετε και πολύ καλύτερα τι σημαίνει η αναπτυξιακή ανάγκη, ποιες είναι οι ανάγκες της Γάβδο, από το να έρθει οποιοδήποτε τρίτος, τέταρτος και να κάνει μια έρευνα δικιά του, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει συσταθεί και ομάδα επιστημόνων οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω στη Γάβδο και μέχρι τέλος του Ιούνιου θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη όπου στην ουσία οι πρώτες οι κατευθύνσεις που βγήκαν από τα εργαστήρια είναι ότι εμείς δεν θέλουμε η Γάβδος να αλλάξει χαρακτήρα. Θέλουμε να αναπτύξουμε, να ξεκινήσουμε να αναπτύσσουμε παράλληλα με τον τριτογενή τομέα και τον τουρισμό, να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα και να αρχίσουμε να παράγουμε τοπικά προϊόντα. Φαντάζομαι, Δήμαρχε, ότι και το γεγονός ότι ολόκληρη περιοχή θεωρείται δασική περιοχή, αυτό σας δένει κάπως τα χέρια, έχει περιορισμούς σημαντικούς. Είναι σε εξέλιξη μια... από ό,τι διάβαζα σήμερα και στην εφημερίδα των συντακτών, υπάρχει, προτείνονται κάποιες λύσεις για τις δράσεις. Εμείς το θέλουμε το δάσος, αλλά θέλουμε να μπορούμε και να ζούμε μέσα σε αυτό. Και η διαφωνία μας με το δασικό χάρτη είναι ότι είναι περιοχές που χαρακτηρίζονται δασικές, ενώ στην ουσία είναι χορτολίβαδα, και το θεωρούμε λίγο άδικο γιατί μέσα αυτές τις περιοχές υπάρχουν ακριβώς υπάρχουν κατοικίες, μόνιμες κατοικίες και υπάρχει και το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης του νησιού που ξεκίνησε άναρχα, πρέπει να το πούμε,
και αυθαίρετα το 1978 περίπου 80, δεν έχει μεγάλες αλλαγές από τότε, αλλά είναι πληγές τις οποίες διεκδικούμε να λυθούν για λόγους ερημοποίησης του νησιού. Δηλαδή νιώθουν οι κάτοικοι ότι δεν έχουμε πού να χωρέσουμε. Όλοι είναι, δεν είναι πλούσιοι άνθρωποι, δεν έχουν έσοδα πουθενά. Ναι, οπότε δεν τους επιτρέπει να ξεκινήσουν τη ζωή τους κάπου αλλού. Έχουν στήσει τις οικογένειές τους εκεί και νομίζω πρέπει να γίνει κατανοητό και από την πολιτεία. Και θέλουν ότι να μείνουν και εκεί νησί, και εμείς θέλουμε να μείνουν εκεί και να μην ερωποποιηθεί το νησί. Ακριβώς. Και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό, η ανάγκη δηλαδή να μην ξεριζώνονται οι κάτοικοι από τα μικρά, κυρίως ακριτικά νησιά. Επίσης, επειδή μιλάμε για νερό και διάβασα σήμερα νερό και και να κλείσουμε με αυτό, Δήμαρχε, ναι. Και βρώμικο νερό, να σας πω ότι ανοίξαμε τρεις γεωτρήσεις. Έχουμε ήδη αξιοποιήσει τις δύο, την μία που είχε αρκετό νερό. Έχουμε δύο γεωτρήσεις αυτή τη στιγμή, όπου μέχρι τώρα λειτουργούσαν με πετρελαιοκινητήρες. Με πόρους του Δήμου κάναμε την προμήθεια φωτοβολταϊκού συγκροτήματος, ναι, και αυτή τη στιγμή η Γάβδος αντλεί με φωτοβολταϊκά νερό. Νομίζω δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα πουθενά. Έχουμε αρκετή ποιότητα, αρκετή ποσότητα νερού και ποιότητα νερού σε όλο το νησί. Δηλαδή καταργήσαμε τα πηγάδια που υπήρχαν και λειτουργούσαν στο νησί. Καταργήσαμε τις υδροφόρες με δίκτυα μέχρι και το τελευταίο σπίτι. Καταργήσαμε την. Άρα έχει δοθεί λύση, λέτε, Δήμαρχε, ότι έχει να κάνει με την υδροδότηση. Έτσι? Έχει δοθεί λύση όσο έχει να κάνει με την υδροδότηση. Έχουμε σε στάδιο δημοπράτησης την αξιοποίηση μιας γεώτρησης αυτή τη στιγμή, δεύτερης για την υποστήριξη, όπως και είμαστε σε στάδιο ενός πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού στην δεύτερη μεγάλη γεώτρηση που θα αξιοποιηθεί τώρα. Και ξεκινάμε με την Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων την σύσταση της πρώτης ενεργειακής κοινότητας. Yeah. Η Γάβδος πρέπει να γίνει ένα πράσινο νησί. Είμαστε ένα από τα τρία νησιά που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν πράσινα νησιά και θα είναι προχωράμε. Το καλύτερο λοιπόν να γίνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, που είχαμε αυτή την συζήτηση. Ξέρετε, για μας η Γάβδο έχει μία ακόμη συναισθηματική αξία, γιατί η Γάβδος μας δίνει σε κάθε εκλογική βραδιά πρώτη το αποτέλεσμα. Εκλέγει πρώτη δήμαρχο, δίνει πρώτη το τελικό αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εθνικές εκλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.